Κιλκής Web TV. Παρακαλώ, διοικητή της Ταξιαρχίας και του Ταξίαρχου Αθανάσιο να βάλει να προσθέτει στο βήμα. Καλώς ήρθατε σε μια βραδιά αφιερωμένη στον εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων και βετεράνων αποστράτων. Την 21η Νοεμβρίου, η μέρα θεομητορικής εορτής της Ορθοδοξίας, καθιερώθηκε το έθνος να τιμά τις ένοπλες δυνάμεις. Την υπέρμαχο στρατηγό διετύνουμε ως επτό σύμβολο προστασίας όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και όλου του ελληνικού λαού. Γιατί συνδυάζει τον αγώνα για την ελευθερία με τη δύναμη και τη χάρη της Παναγίας. Οι ένοπλες δυνάμεις που υπερασπίζονται τη σημαία και την εθνική κυριαρχία της χώρας και αποτελούν την κυβωτό της ιστορικής μνήμης του έθνους μας, δεν θα μπορούσαν να έχουν πιο πολύτιμο συμπαραστάτη στο θεάριστο καθήκον την υπέρτατη πρόκληση αυτή της προστασίας της πατρίδας. Ιδιαίτερα σε τούτη την ιστορικά ευαίσθητη και ακριτική περιοχή της Ελλάδας, η εθνική αυτή πρόκληση λαμβάνει εξέχουσα διάσταση, καθώς εδώ τα πρότυπα των Ελλήνων που μεγαλούργησαν στους αιώνες ποτέ δεν υπολόγισαν αριθμούς και στατιστικές μπροστά στο εθνικό πρόσταγμα. Τεράστιο το τμήμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προκοπής, ειδικά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, και όλοι εμείς στην ταξιαρχία, από τον διοικητή μέχρι τον νεότερο στρατιώτη, έχοντας απόλυτη συνέστηση της βαριάς κληρονομιάς που μας εμπιστεύτηκαν τα προγονικά μας πρότυπα, αισθανόμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που είμαστε παντού για την πατρίδα, υπερασπιζόμενοι τα δανεικά και τα δίκαια της φυλής. Είμαστε παντού εφαρμόζοντας το δόγμα της αποτροπής σε όλα τα επίπεδα, με όλα μας τα μέσα, αντισταθμίζοντας την ποσότητα που ούτως ή άλλως ποτέ δεν είχαμε, με την ποιότητα, την καινοτομία, την αφοσίωση στην αποστολή μας και το απαράμιλο ψυχικό σθένος. Είμαστε παντού αποτρέποντας κάθε επίδειξη επιβολέα και το κάνουμε νικηφόρα. Γι' αυτό επί δεκαετίες η χώρα μας πορεύεται εν ειρήνη. Είμαστε παντού συμβάλλοντας την προκοπή και την ανάπτυξη του ελληνικού λαού μέσα από το κοινωνικό πρόσωπο και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων, γιατί για μας αποτελεί προτεραιότητα σχεδόν τόσο σημαντική όσο η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η μαχητική ισχύς. Η συνδρομή στη δύσκολη διαχείριση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας σε απομακρυσμένες και ευαίσθητες περιοχές, σε αποτελεσματική συνεργασία με τους φορείς της πολιτείας, είναι κέρια και ζωτική, με αντάλλαγμα πολύτιμο για τον ακούραστο Έλληνα στρατιώτη, την αποδοχή και την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει η ουσιαστική συμβολή στην εθνική υπόθεση του μεταναστευτικού, υπόδειγμα αποτελεσματικότητας, ευελιξίας και συνέπειας των στελεχών μας, υπέρτατη συνεισφορά ανθρωπισμού στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε παντού παρόντες και διαθέσιμοι μεριμνώντας για το εξαίρετο προσωπικό μας, γιατί είναι το τελειότερο οπλικό σύστημα και συνάμα το ανυπέρβλητο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Για αυτούς τους υπέροχους αξιωματικούς, οπλίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και πολιτικό προσωπικό, που με πάθος, αισιοδοξία, χαμόγελο και καθημερινή υπέρβαση σε όλα τα επίπεδα, επιδεικνύουν επιτέγματα που σε οποιοδήποτε άλλο στρατό υπό αυτές τις συνθήκες θα έβιαζαν ακατόρθωτα. Στοχεύοντας την ανάδειξη του αμέριστου ενδιαφέροντος και του σεβασμού προς τα στελέχη μας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ανακηρύξει το 2018 ως έτος μέρημνας προσωπικού, ελάχιστο φόρο τιμής και σεβασμού προς το στρατιωτικό προσωπικό, που με συνέπεια και αποτελεσματικότητα υλοποιούν αγόκιστα τις πολυεπίπεδες αποστολές του σχηματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, με την αμέριστη υποστήριξη ιεραρχίας, έχουμε ολοκληρώσει αριθμό δράσεων για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ελευθερία. Η εορταστική αυτή ημέρα απαιτεί ευλαβικό λογισμό τους. Αιωνία και άκρατη μνήμη τους. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, δύναμη και φώτιση της υπερμάχου στρατηγού. Σας ευχαριστώ θερμά. Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία διδάσκει ιστορία των διεθνών σχέσεων και της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Έχει γράψει δύο βιβλία και άρθρα για διάφορα θέματα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Παρακαλείται ο κύριος καθηγητής όπως να προσέλθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταξίαρχο για την πρόσκληση που με απίστηνε να συμμετάσχω στην απόψινη εκδήλωση. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ απόψε, η οποία με τιμά. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι το βιογραφικό μου έχει διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά μέχρι σήμερα. Έχω γίνει καθηγητής και οι δημοσιεύσεις μου είναι περισσότερες. Αλλά
δεν φροντίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο και έτσι το πρόβλημα αφορά την ιστοσελίδα μας και όχι τους ανθρώπους που από εκεί πήραν την πληροφόρηση. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως και ο κύριος Σταματάρχης προηγουμένως σας είπε, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις επιπτώσεις του. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τους λόγους για τους οποίους έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σε αδρές γραμμές θα δώσω μερικές εξηγήσεις. Οφείλεται καταρχάς στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων την εποχή εκείνη, το 1914. Ο πόλεμος διαρκεί από το 1914 μέχρι το 1918. Έχουμε 6 μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ρωσία, την Γερμανία, την Ιταλία και την Αυστρο-Ουγγαρία, οι οποίες ανταγωνίζονται για διάφορους λόγους, συμφέροντα, κυρίως όμως για λόγους της ασφάλειας, για λόγους επιρροής και επίσης και αντίληψη για την απειλή η οποία υφίσταται, χωρίς πάντοτε αυτή να είναι πραγματική. Άρα λοιπόν έχουμε μια τεταμένη γενική κατάσταση, η οποία αποτελεί το υπόβαθρο και οδηγεί τελικά στην έκρηξη του πολέμου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η εμφάνιση της ενοποιημένης Γερμανίας το 1871 στο κέντρο της Ευρώπης. Μια εξέλιξη που αποσταθεροποιεί, μάλλον αλλάζει το τοπίο της ισορροπίας ισχύου στην Ευρώπη. Έχουμε στο κέντρο της Ευρώπης μια μεγάλη δύναμη, ισχυρή, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πλήν της Ρωσίας, με μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Και αυτό θορυβεί τις άλλες μεγάλες δυνάμεις και τους δημιουργεί μια ανασφάλεια και μια πρόθεση αντιδράσεων στις γερμανικές ενέργειες. Επιπλέον προκαλεί μια σχετική αποσταθεροποίηση, για παράδειγμα γιατί η Γαλλία χάνει δύο σημαντικές περιοχές στον πόλεμο ο οποίος δημιουργεί την ενοποιημένη Γερμανία και ως εκ τούτου θεωρεί ότι είναι εθνικό της καθήκον να αποκαταστήσει την κυριαρχία της αυτές τις περιοχές και ως εκ τούτου υπάρχει μια διαρκής ένταση στα ευρωπαϊκά πράγματα και ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Αλλά μπορούμε επίσης να επισημάνουμε και άλλους λόγους. Το γεγονός ότι έχουμε δύο συμμαχίες στην Ευρώπη την εποχή εκείνη. Υπάρχει μια πόλωση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Από τη μία μεριά έχουμε τη συμμαχία της λεγόμενης Αντάντ, της Εγκάρδιας Συνεννόησης, που περιλαμβάνει την Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις λεγόμενες κεντρικές δυνάμεις, που περιλαμβάνουν την Ιταλία, που δεν είναι τόσο πιστή, αλλά εν πάση περιπτώσει τυπικά ανήκει, κυρίως την Αυστρο-Ουγγαρία και την Γερμανία. Έχουμε δύο αδύνατους κρίκους σε αυτές τις συμμαχίες. Η αδύνατη κρίκη είναι για την Αντάντ η Ρωσία και από την άλλη μεριά η Αυστρία. Οι δύο αυτές χώρες ανταγωνίζονται στα Βαλκάνια. Υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών εσωτερικών προβλημάτων, τα οποία για να τα αντιμετωπίσουν σε έναν βαθμό στρέφονται και σε εξωτερικές περιπέτειες. Παράλληλα, οι άλλες πιο ισχυρές μεγάλες δυνάμεις στις δύο συμμαχίες, επειδή φοβούνται μην τις χάσουν, μην ανάξουν στρατόπεδο, είναι ιδιαίτερα ενδοτικές έναντι των πειραματισμών των δύο αυτών περισσότερο εξασθενημένων μεγάλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν τις αφήνουν να προχωρήσουν στις ενέργειες που αργότερα κλιμακώνουν και τις μεταξύ τους διαφορές και καταλήγουμε στην εμπλοκή τους που συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις και έτσι φτάνουμε στην γενικευμένη σύγκρουση του πολέμου. Παράλληλα έχουμε και εσωτερικές δυνάμεις στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συμβάλλουν προς τη διακατεύθυνση. Έχουμε έναν επιθετικό εθνικισμό. Ο εθνικισμός σταδιακά, ενώ αρχικά συμπορευόταν με τον φιλελευθερισμό και έβλεπε με συμπάθεια τα άλλα κράτη, προσλαμβάνει μια επιθετικότητα και βλέπει, δημιουργεί, δαιμονοποιεί μάλλον άλλες εθνότητες και άλλα κράτη. Και βλέπει ανταγωνιστικά, σαν ένα ας πούμε πρωταθλητισμό τη σχέση του με άλλα κράτη, πράγμα, μια άποψη η οποία διαχέει στην κοινή γνώμη και ως εκ τούτου εξαιτίας της πίεσης της κοινής γνώμης που απαιτεί επιτεύγματα του κράτους εις βάρος άλλων κρατών, επηρεάζονται οι πολιτικές αποφάσεις και η ένταση αυξάνεται. Τέλος μπορούμε να προσθέσουμε το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι εντάσεις,
ή μάλλον μπορούμε να προσθέσουμε επίσης και άλλου είδους εντάσεων που έχουν σχέση με την πολιτική κατάσταση, δηλαδή τα πολιτεύματα των χωρών αυτών σε ορισμένες χώρες, εν πάση περιπτώσει, είναι πλέον παροχημένα. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές πιέσεις για αλλαγή. Για παράδειγμα, στη Γερμανία. Στη Γερμανία, το πρώτο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο του 1914 είναι πλέον το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ενώ η Γερμανία, το καθεστώς Γερμανίας είναι στην ουσία αυταρχικό. Την εξουσία διαχειρίζεται ο Κάιζερ, ο αυτοκράτορας, η γραφειοκρατία που τον περιβάλλει και οι Junkers, δηλαδή οι ευγενείς της Προσίας. Υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση, μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού και να εισακουστούν οι απόψεις των εργατικών κοινωνικών ομάδων, το οποίο βεβαίως θέλουν να αντιμετωπίσουν και να μην γίνει οι άνθρωποι που κατέχουν την εξουσία. Επίσης έχουμε διασπαστικές τάσεις μέσα στα πλαίσια της Αυτοουγγαρίας, η οποία αποτελείται από πολλές εθνότητες, μειονοτικές εθνότητες. Η μεγαλύτερη μειονότητα είναι και οι Γερμανοί και οι Ουγγροί, οι οποίοι είναι οι κυρίαρχοι λαοί. Πλήστοι άλλοι όμως λαοί, όπως οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι, οι Κροάτες, οι Πολωνοί, επιδιώκουν την εθνική τους αυτοδιάθεση και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο είναι ανισχυτικό και οδηγεί προς κρίση εσωτερική για αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες, συν το ότι δημιουργούν μια γενικευμένη ένταση και επίσης υπάρχει εντύπωση στην εποχή εκείνη ότι εάν καταφύγουμε σε πόλεμο για να λύσουμε τις διαφορές μας, εάν καταφύγουμε σε πόλεμο για παράδειγμα λένε οι Γερμανοί για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία, η οποία συνεχώς αυξάνεται και αύριο θα είναι τόσο απειλητική που δεν θα μπορούμε να περιορίσουμε τα συμφέροντά μας, ή αν λένε οι Ρώσοι ότι πρέπει να καταλήξουμε σε πόλεμο με τους Αυστριακούς για να προστατεύσουμε την παρουσία μας στα Βαλκάνια. Αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Θα είναι ένας περιορισμένος πόλεμος μερικών μηνών, θα επιληφθούν τα ζητήματα, θα εξαναγκάσουμε σε συγκεκριμένη συμπεριφορά τους αντιπάλους και θα συνεχιστεί η ζωή στην Ευρώπη. Δεν μπορούσαν να φανταστούν δηλαδή ότι ο πόλεμος θα πάρει τις διαστάσεις που πήρε, διότι δεν είχαν προηγούμενο και δεν είχαν εμπειρία. Είχαν ενδείξεις βέβαια τις οποίες δεν αφομοίωσαν για την έκθεση που θα πάρει ένας βιομηχανικός πόλεμος όπως ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τώρα ακριβώς τι γίνεται. Ο πόλεμος ξεκινάει τον Αύγουστο του 1914. Οι σημαντικότερες συγκρούσεις γίνονται στο δυτικό μέτωπο, γιατί εκεί κρίνεται και ο αγών, εκεί οι Γερμανοί θέλουν να καταβάλουν τους Γάλλους με κυκλοτική κίνηση, να διασπάσουν το γαλλικό μέτωπο, να καταβάλουν τους Γάλλους στο Παρίσι, να τους εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση και μετά να στραφούν κατά των Ρώσων προς Ανατολάς, οι οποίοι θεωρούνται ευκολότεροι αντίπαλοι και κυριότερα ότι η κινητοποίησή τους είναι πολύ αργότερη. Άρα λοιπόν τους δίνεται το χρονικό περιθώριο πρώτον να εξουδετερώσουν τους Γάλλους και μετά να στραφούν προς τους Ρώσους. Εάν η Γαλλία έπεφτε μαζί με την Αγγλία, η οποία θα έσπευε να βοηθήσει τη Γαλλία, αλλά εάν η Γαλλία έπεφτε δεν θα μπορούσαν οι Άγγλοι να κάνουν τίποτα γι' αυτό, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να λήξει ο πόλεμος. Άρα λοιπόν. Ο κυριότερος αντίπαλος που είναι οι Αγγλογάλοι είναι ο στόχος των Γερμανών, γι' αυτό και οι μεγαλύτερες συγκρούσεις γίνονται στο δυτικό μέτωπο. Και το δυτικό μέτωπο είναι μετά την αποτυχημένη απόπειρα των Γερμανών να περικυκλώσουν το κορμό του γαλλικού στρατού και έτσι να τους επιβάλλουν την παράδοση, διαμορφώνεται σαν μια συνεχή γραμμή χαρακομμάτων, η οποία ξεκινάει από την Βόρεια Θάλασσα και φτάνει μέχρι τα ελβετικά σύνορα. Χαρακόμματα και από τις δύο πλευρές, στην έκταση αυτή, σε μια μεγάλη έκταση, στο γαλλικό έδαφος, ο πόλεμος δεν διεξάγεται στο δυτικό μέτωπο, σε γερμανικό έδαφος, διεξάγεται σε γαλλικό και σε ελβετικό και σε βελγικό έδαφος. Από την άλλη μεριά, στο ανατολικό μέτωπο υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, δεν υπάρχει αυτή η στατικότητα, αλλά οι αποστάσεις είναι μεγάλες και δεν μπορεί να υπάρξει αποφασιστική μάχη που να αποτελέσει καταλήτη για τη λήξη του πολέμου ή να υπάρξει σχέδιο το οποίο θα εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο που πραγματικά ο πόλεμος να πάρει μια τροπή ευνοϊκή για τους Γερμανούς ή για τους άλλους, τους Ρώσους. Έτσι λοιπόν το κύριο βάρος του αγώνα και το πιο ενδιαφέρον πιο κομμάτι του αγώνα διεξάγεται στο δυτικό μέτωπο. Και πώς είναι οι συνθήκες εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτή την αδιάσπαστη γραμμή χαρακομμάτων που σημαίνει οι χαρακόμματα τα οποία έχουν βάθος 2,5 μέτρα τουλάχιστον τα χαρακόμματα των Αγγλογάλων, φτάνουν τα 4 μέτρα αυτά των Γερμανών
και από τις δύο πλευρές χαρακόμματα και στη μέση βέβαια μια περιοχή η οποία έχει έκταση από πλάτος δηλαδή, από μερικές, από 10 μέτρα περίπου μέχρι και μερικές εκατοντάδες μέτρων. Η περιοχή αυτή λέγεται No Man's Land, η χώρα του, που δεν έχει ανθρώπους, και είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας λέει και ο όρος, δηλαδή ήταν μια περιοχή στην οποία βρίσκονται κρατήρες από τους βομβαρδισμούς των πυροβόλων, βρίσκονται σηματοπλέγματα, βρίσκονται αυτοσχέδια, εκρηκτικοί μηχανισμοί, βρίσκονται πτώματα ανθρώπων και ζώων, τα οποία έχουν μείνει εκεί εξαιτίας της απόπειρας από τις δύο πλευρές να διασπάσουν τις γραμμές των αντιπάλων με επιθετική κίνηση. Η διάσπαση της γραμμής των αντιπάλων αποδεικνύεται αδύνατη. Είναι τέτοια η ανωτερότητα της άμυνας έναντι της επίθεσης που δεν μπορούν και οι δύο στρατοί να διασπάσουν την αμυντική γραμμή των αντιπάλων. Αυτό οφείλεται βεβαίως στην μεγάλη αποτελεσματικότητα των πολυβόλων που με πολύ συγκροτημένα χρησιμοποιούν οι Γερμανοί πρώτοι και τους μιμούνται βέβαια και αντιπαλοί τους. Τα πολυβόλα δημιουργούν ένα φράγμα πυρός το οποίο είναι αδιαπέραστο, έχουμε 600 σφαίρες το λεπτό. Παράλληλα με τα επαναληπτικά όπλα, τα οποία βεβαίως έχουν πολύ αναπτυχθεί, τα οποία βάλουν με ένα ρυθμό 15 σφαιρών στα 15 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν το φράγμα αυτό που δημιουργείται μαζί με τα εμπόδια που συναντούν στον δρόμο τους οι προελάβνοντες για να περάσουν να χτυπήσουν τα αντίπαλα χαρακόμματα αποδεικνύονται αδιαπέραστα. Οι απώλειες είναι τεράστιες και το χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλο μέρος των απολειών εμφανίζεται με το ξεκίνημα της επίθεσης. Δηλαδή, με το που βγαίνουν από τα χαρακόμματα, οι μεν ή οι δε, και επιδιώκουν να επιτεθούν, περίπου 40% είναι το ύψος των απολειών από αυτή την επίθεση. Και οι υπόλοιποι στη διάρκεια της την εξέλιξη της επιχείρησης. Οι μάχες αυτές, ή μάλλον όπως τελικά καταλήγουν οι στρατηγοί και οι επιτελικοί, ότι δεν έχουν άλλο τρόπο, δεν μπορούν να σκεφτούν άλλο τρόπο για να διασπάσουν τις γραμμές του εχθρού και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συσσωρεύσουν μεγάλους αριθμούς στρατιωτών και αφού προηγηθεί ένα παράσμα πυροβολικού για να προετοιμάσει το έδαφος, να τους στείλουν το απέναντι χαράκωμα για να διασπάσουν τις γραμμές του εχθρού με τη μάζα η οποία θα μετακινηθεί, να επιτύχουν μια κυκλοτική κίνηση, να αποκλείσουν μεγάλο μέρος του εχθρού και να προελάσουν στα ενδότερα του χώρου τον οποίο ελέγχουν οι αντιπαλοί τους. Αυτό αποδεικνύεται αδύνατο. Αυτό το οποίο συμβαίνει τελικά είναι 100 νεκρών, τεράστια αριθμή θυμάτων που δεν έχουμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μάχες με τόσα πολλά θύματα δεν υπάρχουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε τη μάχη στο Σόμ, μια επίθεση που διοργανώνουν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο του 1916, στη μάχη αυτή, στην πρώτη μέρα της μάχης, έχουμε 56.000 απώλειες. 56.000 άτομα νεκροί τραυματίες. Όταν η μάχη ολοκληρώνεται, η οποία δεν έχει αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της μάχης είναι να καταλάβουν 8 μίλια οι Αγγλογάλοι με την επίθεσή τους. Όταν τελειώνει η μάχη, έχουμε 600.000 Αγγλογάλους νεκρούς και τραυματίες και 500.000 Γερμανούς. Αντίστοιχα είναι τα νούμερα σε άλλες συγκρούσεις, διότι όπως σας είπα δεν υπάρχει στρατηγική και μέθοδο και τρόπος να διασπαστεί η γραμμή του αντιπάλου. Τώρα, προφανώς επιδιώκουν να το κάνουν με διάφορα μέσα, χρησιμοποιούν τα πολεμικά αέρια, το 1915 χρησιμοποιούν τα πολεμικά αέρια, δεν έχουν σημαντικό αποτέλεσμα, κυρίως το ηθικό του αντιπάλου επηρεάζεται, αλλά δεν είναι αξιόπιστα όπλα. Άρα λοιπόν, παρά το ότι προκαλούν ορισμένες απώλειες και πανικό, δεν είναι αυτά τα οποία θα καταλύσουν την γραμμή του άμυνας του αντιπάλου. Αργότερα χρησιμοποιούνται τα άρματα μάχης, τα οποία όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν παρά το ότι η τεχνολογία ήταν εκεί και ήταν αρκετοί αξιωματικοί οι οποίοι επέμεναν για την άμυση χρήσης. Θα αποδώσουν προς το τέλος του πολέμου και θα μιλήσουμε ακριβώς τι έγινε αργότερα παρακάτω. Τώρα, πώς ήταν η ζωή αυτών των ανθρώπων. Πώς ήταν η ζωή αυτών των ανθρώπων στα χαρακόμματα. Οι συνθήκες στα χαρακόμματα ήταν άθλιες.
μέσα στη λάσπη, στο κρύο και σε μεγάλο, στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου προφανώς αδρανούσαμε. Έκανα τίποτα, έκανα μικρές επιδρομές για εχμαλώτες και αναγνωριστικές επιχειρήσεις, αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα, περίμεναν την ώρα της επίθεσης. Βεβαίως οι συνθήκες δεν είναι τόσο άθλιες, είναι άθλιες, αλλά δεν είναι, η εικόνα δεν είναι τόσο κακή όσο αυτή που μας δίνεται, διότι ο τρόπος που χρησιμοποιούνταν τα στρατεύματα ήταν ότι θα περνούσαν 4 μέρες στην πρώτη γραμμή, 4 μέρες στα μετόπισθεν, στη δεύτερη γραμμή χαρακομμάτων, ως βοηθητική, αν υπήρχε ανάγκη να ενισχύσουν την πρώτη γραμμή, και μετά 4 μέρες ανάπαυση, είτε στην έδρα της μονάδας, είτε πολλές φορές μπορεί να ήταν και σε πόλη. Αν λοιπόν δεν ήταν κάτω από συνεχή ταλαιπωρία και ένταση αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, εάν δεν τύχαινε να είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη γραμμή όταν γινόταν μεγάλες επιθέσεις, προφανώς γλίτωναν και τη ζωή τους. Διότι βεβαίως έχουμε τεράστιους αριθμούς θυμάτων, αλλά από την άλλη μεριά, 2 στους 10 τραυματίζονται ή σκοτώνονται. Οι υπόλοιποι γυρίζουν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση στο σπίτι τους. Τώρα, στη διάρκεια του πολέμου έχουμε εξελίξεις τεχνολογικές και σιγά σιγά έχουμε και την χρήση μηχανών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν αρχίζει ο πόλεμος, οι Βρετανοί έχουν 100 φορτηγά όλα και όλα στις ένοπλες δυνάμεις τους. Όταν τελειώνει έχουν 60.000. Εξ αυτών μερικά αγόρασε και η Ελλάδα για την εξεδικαστική εκστρατεία. Διότι έχω μια εμπειρία των συγκεκριμένη υπόθεση και ξέρω ότι αγόρασαν φορτηγά που λεγόταν Tyler από τους Βρετανούς που δεν είχαν τι να τα κάνουν προφανώς όταν τελείωσε ο πόλεμος. Παρά τα αυτά όμως, το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων γίνεται με ζώα. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι μεγαλύτερο το βάρος των ζωοτροφών το οποίο μεταφέρεται στο μέτωπο στη διάρκεια του πολέμου από το βάρος των πυρομαχικών που μεταφέρεται στον πόλεμο για την διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα. Τώρα, όσον αφορά πραγματικά τα πυρομαχικά και τον τρόπο που διεξάγεται ο ένοπλος αγώνας, έχουμε προφανώς όπλα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βάλουν με μεγάλη ταχύτητα. Για παράδειγμα, μία πυροβολαρχία γαλλική το 1914 στο μέτωπο, η οποία έβαλε με την πλήρη ικανότητα δύναμη πυρός που είχε, σε διάστημα ενός τετάρτου θα εξαπλούσε όλα τα αποθέματα της πυρομαχικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ανάγκη τεραστίων ποσοτήτων πυρομαχικών. Πράγμα το οποίο για να γίνει χρειάζεται να εξαρτηθεί προφανώς με ιδιαίτερο τρόπο και η οικονομία των χωρών οι οποίοι διεξάγουν την πολεμική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά μεταμορφώνονται οι οικονομίες των διαφόρων χωρών και κύρια αποστολή τους γίνεται η ενίσχυση και η υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας. Τα εργοστάσια μετατρέπονται για την παραγωγή πολεμικού υλικού και σιγά σιγά η ανάγκη αυτή έχει και κοινωνικές επιπτώσεις και κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Κοινωνικές επιπτώσεις είναι ότι εξαιτίας του ότι λείπουν οι γυναίκες, οι άντρες στον πόλεμο, οι γυναίκες παίρνουν θέση των ανδρών. Και πολλές γυναίκες κάνουν δουλειές, οι οποίες είναι κατεξοχήν αδερφικές δουλειές και θεωρούνταν ταμπού. Αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι να ενισχυθούν τα επιχειρήματα των γυναικών όσον αφορά το θέμα της ισότητας και μετά το τέλος του πολέμου, σε πολλές φορές να της δοθεί το δικαίωμα ψήφου. Παράλληλα, βεβαίως, βελτιώνεται και η κατάσταση των εργαζομένων. Η ανεργία δεν υπάρχει και οι μισθοί είναι αρκετά ικανοποιητικοί, διότι το κράτος βρίσκει πόρους, δανείζεται κατά κύριο λόγο. Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην πολιτική προσπάθεια και να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, η πολεμική προσπάθεια έχει σαν αποτέλεσμα την επιστράτευση, όπως είπαμε, όλων των ανθρωπίνων πόρων σε διάφορα επίπεδα. Το σημαντικότερο είναι η υποχρεωτική στράτευση, που συμβαίνει για όλες τις χώρες από την αρχή και για τη Μεγάλη Βρετανία μετά το 1916. Επιβάλλονται επίσης άλλοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, δεν φτάνουν τα τρόφιμα. Έχουμε δελτίο για την σύντηση του πληθυσμού. Έχουμε περιορισμό στις μετακινήσεις για να υπάρχει ασφάλεια σε ορισμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουμε προπαγάνδα για να διατηρηθεί ψηλά το επίπεδο, το φρόνημα του λαού. Και όλα αυτά διαμορφώνουν και μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Και ειδικά όσον αφορά την προπαγάνδα και όσον αφορά το λαϊκό χρόνημα, μαζί με τις απώλειες που είναι τεράστιες στο μέτωπο, δημιουργούν μια μεγάλη ένταση και μια μεγάλη επιθετικότητα.
ο αντίπαλος δαιμονοποιείται και το αίσθημα το οποίο προκύπτει είναι το αίσθημα της εκδίκησης για τον αντίπαλο. Αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί η ειρήνη και να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες θα προετοιμάζουν το έδαφος για μια ομαλή επαναφορά στην ειρηνική συμβίωση στην Ευρώπη. Αυτό σε ένα ποσοστό δεν καθίσταται δυνατό εξαιτίας της πόλωσης και της ένταση των αισθημάτων που προκύπτουν από την εξαγωγή του πολέμου. Γενικά, όλη αυτή η προσπάθεια κατατείνει στην επιστάθμιση όλων των πόρων του κράτους και της κοινωνίας για την εξυπηρέτηση της πολεμικής προσπάθειας. Έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε ολοκληρωτικό πόλεμο, total war. Όταν δηλαδή κατεξοχήν επιδίωξη του κράτους είναι η δέσμευση όλων των πόρων του και των πόρων της κοινωνίας για να εξυπηρετηθεί η πολεμική προσπάθεια και να ευοδοθεί. Αυτό σημαίνει υπερεξουσίες του κράτους. Υπερεξουσίες οι οποίες αποδεικνύονται αποτελεσματικές. Το κράτος δηλαδή αντεπεξέρχεται σε αυτή τη δραστηριότητα. Και ως εκ τούτου παίρνει ιδέες για μελλοντική χρήση της σε ένα βαθμό. Δηλαδή η ιστορία των κρατικοποιήσεων, η ιστορία του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία ενισχύεται από την εμπειρία της πλήρους κινητοποίησης του κράτους και της κοινωνίας στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχω πρόχειρο παράδειγμα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρω όμως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αγγλία για παράδειγμα πώς προήλθε το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας δεν ήταν παρά μια μετεξέλιξη της επιστράτευσης των γιατρών σε διάρκεια του πολέμου. Αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι οι γιατροί δεν αποστρατεύτηκαν ποτέ. Αλλά ενώ υπηρετούσαν το κράτος, παρέμειναν υπάλληλοι του κράτους εν καιρό ειρήνης. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το σύστημα υγείας της εκκίνησης στην Αγγλία το 1946. Θα μπορούσαμε να πούμε ορισμένα πράγματα επίσης για τα τεχνολογικά επιτεύγματα ευρύτερα εξαιτίας των αναγκών του πολέμου, όπως και μάλιστα υποδηλώνει και η δήλωση της ομιλίας, ο πόλεμος πατήρ πάντων. Έχουμε πίεση για τεχνολογικές εξελίξεις που θα βοηθήσουν τη διεξαγωγή του πολέμου. Άρα λοιπόν έχουμε την ανάπτυξη του αεροπλάνου, που ξεκινάει ως χαρταετός και γίνεται ένα αποτελεσματικό βομβαρδιστικό μέχρι το τέλος του πολέμου. Έχουμε την εμφάνιση του υποβρυχίου που επίσης εξελίσσεται και κινδυνεύει η προσπάθεια των Αγγλογάλων, της Αντάτ, να καταρρεύσει εξαιτίας της αποτελεσματικότητας των γερμανικών υποβρυχίων, τα οποία παρεμποδίζουν τον ανεφοδιασμό των Αγγλογάλων με τα χρειώδη του πολέμου, με πολεμικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έχουμε τεχνολογία όσον αφορά τα όπλα. Για παράδειγμα, εμφανίζονται τεράστια πυροβόλα, εμφανίζεται το λεγόμενο πυροβόλο Μπέρθα, το οποίο κινείται πάνω σε σιδηροτροχιές και βάλει κατά του Παρισιού από απόσταση 70 μιλίων. Είναι ένα τεχνολογικό επιτεύγμα το οποίο αυτό το κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τρία πυροβόλα του ναυτικού, τα οποία συνένωσαν για να επιτύχουν το μεγάλο σωλήνα, ο οποίος θα επιτύχαν την απόσταση. Με τεράστια βλήματα, τα οποία θα δείτε αργότερα στις εικόνες τις οποίες θα προβάλλουμε. Παρά τα αυτά, όλα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τη λύση. Όπως είπαμε, οι γραμμές αμήνης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Ποτέ κανείς και από τα δύο πλευρά με τις επιθέσεις που επιχειρούνται προχωρούν περισσότερα από 10 μίλια όσον αφορά το έδαφος που ελέγχει ο αντίπαλος. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις διάρκεια του πολέμου είναι η έξοδος στον πόλεμο, η συμμετοχή στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, που γίνεται για διαφόρους λόγους, με πρωτοβολία προφανώς του Πρόεδρου Βίλσον. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέρχονται στον πόλεμο, βαραίνει η πλάστηγα προς τη μεριά των συμμάχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανεξάντλητα αποθέματα πολεμικού υλικού, επίσης έχουν μια εξαιρετική βιομηχανία, για παράδειγμα πλοία χωρητικότητας 5.000 τόνων, το βασικό, το κήτος του πλοίου, που θα έχει χωρητικότητα 5.000 τόνων, κατασκευάζεται σε διάστημα 3 ημερών στα ναυπηγεία της Βοστόνης. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζονται οι επιθέσεις των γερμανικών υποβρυχίων κατά των εμπορικών πλοίων με την παραγωγή, την αναπλήρωση των χαμένων μονάδων. Και με άλλους τρόπους, σιγά σιγά να πτήσονται οι βόμβες βυθού, τα υδρόφωνα κλπ. Κάτι που αποτελεί εξέλιξη με αφορμή τις ανάγκες του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν έχουν ένα καταλυτικό ρόλο
στο τέλος του πολέμου, με τους πόρους που διαθέτουν τους άπειρους και βεβαίως τους άφθαρτους μάλλον στρατιώτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξεκινάει ο πόλεμος, ο στρατός τους έχει το μέγεθος του στρατού του Βελγίου. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, έχουν 4 εκατομμύρια στρατιώτες, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια κινούνται στην Ευρώπη και ένας σημαντικός αριθμός πολεμάει στην πρώτη γραμμή και βοηθάει τους εξαντλημένους πλέον Αγγλογάλους. Η άλλη σημαντική εξέλιξη, βέβαια, στη διάρκεια του πολέμου είναι η έξοδος από τον πόλεμο, μάλλον η αποχώρηση από τον πόλεμο και η συνδικολόγηση της Ρωσίας, πράγμα το οποίο οφείλει βεβαίως στην επανάσταση των Μολσεβίκων και στην επικράτηση του κομμουνισμού. Όλες οι χώρες δοκιμάζονται ιδιαίτερα από την πολεμική δοκιμασία, πολεμική προσπάθεια, η οποία είναι εξαιρετικά μακροχρόνια, κανείς δεν πρόβλημα θα κρατήσει τόσο. Κατορθώνουν οι πολίτες και η πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσει τις αντιεξότητες, αλλά από ένα σημείο και μετά υπάρχει μεγάλη κόπωση, μεγάλη εξάντληση και όσο πιο οπισθοδρομική είναι μια χώρα, τόσο οι επιπτώσεις του πολέμου είναι πιο έντονες και περισσότερο τη συνταράζουν. Στη Ρωσία αυτό συμβαίνει. Η Ρωσία κινείται με γενναιότητα και με αποτελεσματικότητα αρχικά. Κατορθώνει και τον πρώτο χρόνο του πολέμου, μόνο μέσα σε ένα χρόνο επιστρατεύει 9 εκατομμύρια στρατιώτες, οι οποίοι πολεμούν γενναία, αλλά υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Για παράδειγμα, για ένα χρονικό διάστημα στη διάρκεια του 1915, στέλνουν τους στρατιώτες άοπλους στο μέτωπο και τους λένε πάρτε τα όπλα από τους πεθαμένους συναδέλφους σας. Υπάρχει έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι που επιστρατεύονται έχουν πολύ χαμηλές γνώσεις. Αναφέρονται περιστατικά που στη αναζήτηση καυσόξυλων στρατιώτες έκοβαν τους στήλους του τηλεγράφου, χωρίς να ξέρουν περί τίνος επρόκειτο και αν κάνανε τόσο φοβερή ζημιά. Επιπλέον, κακή διαχείριση, οργάνωση, υποδομές κλπ. Έχουν σαν αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί πάρα πολύ ο ρωσικός λαός, να υπάρχει πείνα, που είναι αίτια τα οποία οδηγούν πρώτα στην κατάρρευση του τσαρικού καθεστώτος και μετά, λόγω της αναρχίας που επέρχεται, στην ευκαιρία που δίνεται στους Μπολσεβίκους να επικρατήσουν. Έτσι λοιπόν, λίγο αργότερα η Ρωσία αποχωρεί από τον πόλεμο με μια συνθήκη που υπογράφεται το Μάρτιο του 1918, το οποίο αυξάνει τις δυνατότητες των Γερμανών να κάνουν μια μεγάλη επίθεση στο δυτικό μέτωπο, να καταβάλουν τους Γάλλους και τους συμβάτους τους και έτσι να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον πολεμικό τους αγώνα. Και έτσι πραγματικά συμβαίνει. Επίσης, θα ήθελα όμως. Μάλλον θα το αναφέρουμε μετά. Έτσι πραγματικά συμβαίνει, οργανώνει μια μεγάλη επίθεση οι Γερμανοί, έχουν αρχικές επιτυχίες, αλλά ανθίσταται επιτυχώς οι Αγγλογάλοι και έτσι λοιπόν σιγά σιγά ατονεί αυτή η επίθεση και βέβαια είναι τώρα η σειρά των Αγγλογάλων μαζί με τους Αμερικανούς να επιχειρήσουν την δική τους επίθεση. Και αυτό γίνεται με νέες συνθήκες, με μεγαλύτερη ικανότητα στη χρήση των όπλων που διαθέτουν, με περισσότερους στρατιώτες, με καλύτερη δηλαδή γνώση τακτικής και χρήση της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί και βεβαίως με ένα νέο αποφασιστικό όπλο, το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιείται επιτέλους αποτελεσματικά, που είναι το τεθωρακισμένο όχημα, τα τάγκς. Τα τάγκς είναι μια πολεμένη ιστορία, διότι η τεχνολογία που τα καθιστά εφικτά ήταν γνωστή, είναι παλιά τεχνολογία, τίποτα δεν εφευρέθηκε για να κατασκευαστεί το τάγκ. Όλα προϋπήρχαν και χρησιμοποιούνταν ήδη σε διάφορες κρίσεις στο μέτωπο. Ένας λοιπόν συνταγματάρχης του πεζικού Βρετανός έχει την ιδέα να στήσει ένα τάγκ, δηλαδή να πάρει ένα τρακτέρ με επίστριες, αμερικάνικο το οποίο χρησιμοποιούνταν για να έλκονται τα πυροβόλα, να πάρει λοιπόν ένα τρακτέρ με επίστριες, να το θωρακίσει, να του βάλει πάνω πυροβόλα και πολυβόλα και να το χρησιμοποιήσει για να διασπαστούν οι γραμμές των αντιπάλων. Η ιδέα του δεν περπατάει όμως, για ένα ανεξήγητο λόγο απορρίπτεται από το Γενικό Επιτελείο και τη διασώζει ο Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του, όπως λεγόταν, First Lord of Admiralty, δηλαδή επικεφαλής ουσιαστικά του πολεμικού ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας. Γι' αυτό και οι δοκιμές που ακολουθούν διεξάγονται με όπλα, με πυροβόλα του ναυτικού. Ο στρατός Ξηράς δεν διέθετε καθόλου μέσα για να γίνει αυτή η δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, εμφανίζονται αποτελεσματικά τάγκς, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Η τακτική χρήση τους δεν είναι σωστή. Και έτσι λοιπόν δεν εντυπωσιάζουν και δεν παίρνουν σε άμεση χρήση. Γι' αυτό πρέπει να περάσει λίγος καιρός.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά το 1917 σε μια μάχη. Υπάρχουν μεγάλες, υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία, αλλά επειδή το έδαφος είναι εξαιρετικά λασπώδες, τα περισσότερα σταματούν και δεν υπάρχουν εφεδρείες, δεν είναι ακόμη σωστά οργανωμένη η επιχείρηση και έτσι δεν εκμεταλλεύονται το πλεονέκτημα οι σύμμαχοι. Όμως, τον Αύγουστο του 1918, 450 άρματα μάχης κινούνται σε μια συνδυασμένη επιχείρηση εφνιδιασμού του αντιπάλου, κατορθώνουν και εισδύουν σε βάθος 8 μιλίων, σκοτώνουν ή εχμαλωτίζουν 28.000 αντιπάλους και καταλαμβάνουν επίσης και 400 πυροβόλα. Είναι μια εντυπωσιακή επιχείρηση, η οποία κάνει τους Γερμανούς επικεφαλείς του Γερμανικού στρατού να δεχθούν ότι πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, η προσπάθεια από εδώ και πέρα είναι μάταιη, πρέπει να σκεφτούμε την συνθηκολόγηση. Και πράγματι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε διαπραγματεύσεις, έχουμε αλλαγή κυβέρνησης για πιο δημοκρατική κυβέρνηση, για να ουσιαστικά να μεταφέρουν την ευθύνη οι στρατιωτικοί ηγέτες που ασκούν μια μορφή δικτατορίας με τη συγκατάθεση του Κάιζερ, του βασιλιά βέβαια, για να ελέγχουν τη χώρα απολύτως και να την κατευθύνουν ώστε να η πολεμική προσπάθεια να ευοδοθεί σύμφωνα με τις απόψεις τους. Παρετούνται από αυτή την προνομιακή θέση, την οποία αναλαμβάνει η κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία επιφορτίζεται βέβαια και με το καθήκον να διεξάγει διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου, οι οποίες προχωρούν και τελικά, όπως γνωρίζουμε, στις 11 Νοεμβρίου υπογράφεται η αναδοχή και τερματίζεται ο πόλεμος με την ήττα της Γερμανίας. Έτσι λοιπόν, λίγο πολύ εξελίσσονται τα πράγματα. Προφανώς, ο πόλεμος είναι ένα τραγικό επεισόδιο της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιστορίας. Θα πούμε μόνο ότι έχουμε 10 εκατομμύρια νεκρούς και 20 εκατομμύρια τραυματίες, έχουμε 10 εκατομμύρια πρόσφυγες και για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, οι νεκροί οι οποίοι είναι αποτέλεσμα των πολέμων στην Ευρώπη, όλων των πολέμων, από το 1802 μέχρι το 1914 είναι 4,5 εκατομμύρια. Οι νεκροί του πρώτου παγκοσμίου πολέμου μόνο είναι 10 εκατομμύρια. Και δεν συνυπολογίζουμε τους νεκρούς από επιδημίες, μεγάλη επιδημία γρήπης που ακολούθησε ήδη υφίστατο και μετά πήρε διαστάσεις και στην οποία οφείλεται ο θάνατος βέβαια επιπλέον πολλών εκατομμυρίων και στρατιωτών και αμάχων πολιτών. Επίσης είναι ο πόλεμος, το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό, είναι ο πόλεμος στον οποίο έχουμε για πρώτη φορά περισσότερα θύματα από τα πυρά του εχθρού από ό,τι από τις ασθένειες. Μέχρι την εποχή εκείνη η περίθαλψη και τα μέτρα υγιεινής ήταν επιμελή, με αποτέλεσμα τα θύματα τελικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις να είναι περισσότερα από τις ασθένειες παρά από τα πυρά του εχθρού. Για παράδειγμα, στον Κρυμαϊκό πόλεμο, επίθεση δηλαδή που διεξήχθη μεταξύ των Αγγλογάλων και των Ρώσων, προφανώς στην Κρυμαία, 1854-1856, έχουμε 675.000 νεκρούς, εκ των οποίων οι 480.000 είναι από επιδημίες και όχι από τα πυρά του αντιπάλου. Επιπλέον ο πόλεμος αυτός, όπως εξελίχθηκε, ένας παγκόσμιος πόλεμος, γιατί δεν περιλάμβανε μόνο την Ευρώπη, αλλά μεταφέρθηκε και στις αποικίες των Ευρωπαίων. Την εποχή για την οποία μιλάμε, οι Ευρωπαίοι ελέγχουν ουσιαστικά όλο τον κόσμο. Με το αποικιακό τους κράτος είναι πανίσχυρο και πάρα πολύ εκτεταμένο. Στην Αφρική και στην Ασία, στην Αφρική μόνο δύο χώρες είναι τελείως ανεξάρτητες από όλα τα αφρικανικά κράτη και όλες τις περιοχές και το ίδιο ισχύει για την Ασία. Άρα λοιπόν και σε αυτό το εκτεταμένο αποικιακό κράτος μεταφέρεται ο πόλεμος και ως εκ τούτου στο τέλος εμπλέκεται πλήθος εθνών και πλήθος λαών. Φτάνουμε να εμπλέκεται η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της γης στην εποχή εκείνη, τουλάχιστον θεωρητικά στις πολεμικές ενέργειες. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, ακολουθεί η συνθήκη ειρήνης στις Βερσαλίες, το συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι. Στις Βερσαλίες συζητείται και υπογράφεται η ειρήνη μεταξύ της Γερμανίας και των νικητών, που είναι η σημαντικότερη συνθήκη ειρήνης. Μια συνθήκη ειρήνης η οποία θεωρείται τιμωρητική, είναι μια σκληρή συνθήκη ειρήνης και είναι σκληρή όπως είπαμε διότι υπάρχουν πιέσεις από τους λαούς των νικητριών χωρών για εκδίκηση. Αφενός, αφετέρου υπάρχει μεγάλη ανάγκη των Γάλλων να εξασφαλιστούν διαπαντός από τη γερμανική απειλή και έτσι λοιπόν θέλουν να επιβάλλουν περιοριστικούς όρους, σκληρούς όρους για να περιοριστεί η δυνατότητα της Γερμανίας
να επιχειρήσει και πάλι κάτι ανάλογο, να απειλήσει δηλαδή τη γαλλική ασφάλεια. Οι Γερμανοί προφανώς αντιδρούν, η αντίδρασή τους δεν εισακούεται, αναγκάζονται να την υπογράψουν, αλλά από την πρώτη στιγμή θεωρούν ως στόχο τους και καθήκοντα τους να αλλάξουν οι όρες της συνθήκης, να καταργηθούν οι όρες της συνθήκης, να απαλλαγούν από το βάρος της συνθήκης, όχι βέβαια με στρατιωτικά μέσα, αλλά με διπλωματικά μέσα, με συνδιαλλαγή, με προσπάθεια προσωτερισμού ενός των νικητών εν του άλλου και το καθεξής. Αυτή είναι ο στόχος όλων των γερμανικών κυβερνήσεων, αλλά επαναλαμβάνω με διπλωματικά μέσα, μέχρι την εμφάνιση του Χίτλερ βέβαια, που δεν έχει ενδιασμό να κάνει ή να χρησιμοποιήσει και την στρατιωτική ισχύ. Θα μπορούσαμε να πούμε μερικά λόγια τώρα και για τα αποτελέσματα του πολέμου. Δεν θα είμαι ιδιαίτερα, δεν θα μακρηγορήσω, διότι θέλω, νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί και κάποιος χρόνος για τις εικόνες. Αυτό που βλέπετε εδώ βέβαια, ξέχασα να στην ειρήνη του λόγου που λέει, ξέχασα να αναφερθώ στο slide αυτό που έχουμε στην εικόνα αυτή, που είναι, από ό,τι βλέπετε, το μέτωπο, το ευρωπαϊκό μέτωπο. Σε ένθετο είναι το δυτικό μέτωπο εκεί που βλέπετε, που έγιναν οι μεγάλες συγκρούσεις. Και εν πάση περιπτώσει μας δίνει μια εικόνα του πώς διεξάγεται εξίσθεν οι επιχειρήσεις. Θα προσθέσουμε ότι στη διάρκεια του πολέμου προστίθεται στα δύο στρατόπεδα και άλλοι σύμμαχοι. Στο στρατόπεδο της Αντάν προστίθεται η Ιταλία και στο άλλο στρατόπεδο προστίθεται η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το μέρος των Γερμανών δηλαδή. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ξέχασα δυστυχώς να αναφέρω, όπως είπα και πάλι, την τιμή του λόγου. Για να δείτε το βαθμό που προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων στη διάρκεια του πολέμου και να τους δεσμεύσουν στην επιτυχή διεξαγωγή της πολεμικής προσπάθειας, θα σας δείξω μία από τις αφίσεις που χρησιμοποιούνταν για αυτό το σκοπό την εποχή εκείνη. Οι αφίσεις χρησιμοποιούνταν για διαφόρους λόγους. Ένας ήταν, για παράδειγμα, για να παρακινήσουν τον πληθυσμό να εθελοντικά να καταταγεί στις τάξεις του στρατού πριν ακόμα υπάρξει υποχρεωτική στρατολόγηση στη Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν υπήρξε υποχρεωτική επιστάτευση. Για άλλους λόγους, να κινητοποιηθεί ο κόσμος σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, για παράδειγμα να πάνε οι γυναίκες στα εργοστάσια και να δουλέψουν, ή για την σύναψη δανείων που θα ενισχύσουν την πολεμική προσπάθεια και το καθεξής. Αυτό που θα δούμε τώρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια αφίσα που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παροτρύνει τους Αμερικανούς να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Και τι βλέπουμε εδώ, μια απεικόνιση, ας πούμε, του Γερμανού εισβολέα. Ο Γερμανός εισβολέας εμφανίζεται σαν ένα μοσταγή πυθικοειδές, ο οποίος κρατάει την άτυχη Ευρωπαία κόρη στα χέρια του και η γερμανική κουλτούρα παρουσιάζεται σαν ένα ρόπαλο, μια καταδίκη, ας πούμε, μια τιμωρία για την Ευρώπη. Και αυτό λοιπόν το τέρας καλούνται οι Αμερικανοί να αντιμετωπίσουν επιστρατευόμενοι και σώζοντας την Ευρώπη. Επιπλέον βλέπουμε ότι το κτηνόμορφο αυτό κατασκεύασμα έχει πατήσει σε αμερικανικό έδαφος, δεν λέει Αμέρικα. Άρα λοιπόν τους υποβάλλει και το φόβο ότι αν δεν σταματήσουμε τους Γερμανούς θα φτάσει αυτό το τέρας αυτό το κτήνους και στις δικές μας παραλίες. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει, από ό,τι ξέρετε, η προπαγάνδα έχει μία πάντοτε μία πολύ μικρή βάση στην πραγματικότητα, αλλά βεβαίως από εκεί και πέρα βγαίνει πέρα από κάθε όριο. Εδώ εκμεταλλεύονται τις βιοβραγίες των Γερμανών στις πρώτες φάσεις του πολέμου στο Βέλγιο. Οι Γερμανοί χωλώθηκαν από την αντίσταση των Βέλγων και διάφορους άλλους λόγους και διάπραξαν εγκλήματα πολέμου, τα οποία βεβαίως στα οποία έδωσαν διαστάσεις οι σύμμαχοι και τα εκμεταλλεύτηκαν στην προπαγάνδα. Τώρα, σε αδρές χοντρικά θα μιλήσουμε για ορισμένα από τα αποτελέσματα του πολέμου. Καταρχάς, έχουμε την διάλυση τεσσάρων αυτοκρατοριών. Ελπίζω να μην σας κουράζω. Ελπίζω να μην ξεπερνάω τα όρια. Τη διάλυση τεσσάρων αυτοκρατοριών. Έχουμε τη διάλυση της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, του Δευτέρου Ράιχ όπως λεγότανε, της Αυστρο-Ουγγαρίας, που αποσυντίθεται σε διάδοχα κράτη που αποτελούνται από εθνότητες, κομμάτια δηλαδή της Αυστρο-Ουγγαρίας, που δεν αποτελούνται από Γερμανούς ή από Ούγγρους, που ήταν, όπως είπαμε, οι κυρίαρχες εθνότητες, διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διάλυση και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό χάρτη στην Ευρώπη και μια τελείως διαφορετική αναλογία δυνάμεων. Επίσης έχουμε την εμφάνιση στο προσκήνιο των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας χώρας, ενός γίγαντα, ο οποίος επιβάλλει πολλούς από τους όρους του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φιδωλές
σε αυτά που θέλουν να πετύχουν ως κύριο συντελεστή της νίκης. Το μόνο, δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις. Το μόνο, η μόνη ιδιωτελή διεκδίκηση είναι η ελευθερία των θαλασσών, να μην υπάρχουν δηλαδή προσκόμματα στο αμερικανικό εμπόριο εξαιτίας του αποκλεισμού τους από τα αποικιακά κράτη των Αγγλογάλων, γιατί είναι μια μεγάλη εμπορική δύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Πέραν τούτου όμως, με τρόπο ιδεαλιστικό βλέπουμε την επιμονή του Προέδρου Wilson για τη δημιουργία της κοινωνίας των εχθρών, που αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για την θεσμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων, που βασίζεται, που επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη να να έχουν λόγο και επίσης σε όλες να συμμετέχουν στη συζήτηση για παγκόσμια προβλήματα, ενώ εισάγει την αρχή της συλλογικής ασφάλειας, επί τη βάση της οποίας όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέμβουν και να συνεισφέρουν για την ενίσχυση ενός μέλους, το οποίο απειλείται από κάποιον εισβολέα, από κάποιον επιτεθέμενο. Έτσι λοιπόν, επιπλέον ο πρόεδρος Wilson εισάγει την διαφάνεια στις διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συναλλαγές, επιβάλλει, καθότι αυτό περιλαμβάνεται και στο καταστατικό της κοινωνίας των εθνών, την δημοσιοποίηση των συνθήκων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών, για να μην υπάρξει κάποια μυστική συνεννόηση που θα μπορούσε, εφόσον δεν ενέρχεται από τη δημοκρατική διαδικασία, να είναι επιζήμια για κάποια χώρα. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στο παγκόσμιο εμπόριο. Γίνονται ο μεγαλύτερος δανειστής του κόσμου. Όλοι οφείλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των εμπορευμάτων που αγόρασαν στη διάρκεια του πολέμου. Ενώ πρώτου πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος οφειλέτης σε σχέση με τα άλλα κράτη. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα του πολέμου, έχουμε την εμφάνιση της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουμε την εμφάνιση δηλαδή ενός επαναστατικού καθεστώτος, το οποίο θέλει την αλλαγή του status quo, θεωρεί ως πρωταρχικό του στόχο την αλλαγή του διεθνούς σκηνικού και την οργάνωση διεθνούς κοινωνίας. Και ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε μια συνεχή προσπάθεια για παγκόσμια επανάσταση, την οποία επιχειρεί μια πολύ ισχυρή χώρα. Αυτό προφανώς δημιουργεί νέες συνθήκες και, όπως θα δούμε, όπως γνωρίζουμε, στο μέλλον μεγάλες μείζωνα αναδιάταξη στις διεθνείς σχέσεις της παγκόσμιας. Επίσης, στο εσωτερικό των κρατών, οι κοινωνίες επηρεάζονται πολύ από την εμπειρία του πολέμου και μπαίνουν στον πειρασμό επίσης διάφοροι επίδοξοι μνηστήρες της εξουσίας να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία του ολοκληρωτικού πολέμου για την εκπλήρωση της αποστολής τους, μάλλον των στόχων τους. Και οι στόχοι τους είναι να ελέγξουν απολύτως και ολοκληρωτικά τις κοινωνίες, γιατί θέλουν να τις μετασχηματίσουν ή για να τις αξιοποιήσουν προς εκπλήρωση ευρυτέρων επιδιώξεων. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα πρότυπο το οποίο αξιοποιούν αργότερα και ο Χίτλερ και ο Στάλιν, και το πρότυπο αυτό έχει τις ρίζες του στην εμπειρία του ολοκληρωτικού πολέμου και των υπερεξουσιών των κυβερνήσεων για την διεξαγωγή του. Παράλληλα, έχουμε την απογοήτευση σημαντικών λαών, αρκετών λαών, από τη διαχείριση της υπόθεσης του πολέμου από τους ηγέτες τους, με αποτέλεσμα να μην τους σέβονται και να αναζητούν νέες ηγεσίες, επαναστατικές και ριζοσπαστικές ηγεσίες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Και αυτό ενισχύει προφανώς τη θέση μνηστήρων της εξουσίας, όπως ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ, και τους δύο την δυνατότητα τελικά να την καταλάβουν. Και τέλος μπορώ να πω ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος αποτελεί την έναρξη ενός μακροχρόνιου ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος κρατάει μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη διάρκεια δηλαδή των ετών 1914-1945 εξελίσσεται, και έχει σαν αποτέλεσμα την εξασθένιση και την καταράκωση της ευρωπαϊκής ισχύως, ουσιαστικά δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες αυτοκτονούν μαχόμενες η μία την άλλη, που δίνει τη δυνατότητα σε έξω ευρωπαϊκές χώρες που είναι έτοιμες να κάνουν αυτό το βήμα, είτε οικειοθελώς είτε διότι οι περιστάσεις το υπαγορεύουν,
Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα σε έξω ευρωπαϊκές χώρες, μια ατλαντική δύναμη που είναι οι ΗΠΑ και την Σοβιετική Ένωση που είναι μια ευρασιατική δύναμη, να καλύψουν το κενό εξουσίας και να αναλάβουν την ηγεμονία της Ευρώπης και του κόσμου από τις ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις που δεν μπορούν να ασκήσουν πλέον να διατηρήσουν τα αποικιακά του στράτη, αλλά και την ηγεμονία της Ευρώπης, να ρυθμίσουν τις τίκες της Ευρώπης για τα επόμενα μετά το 1945 χρόνια. Αν λοιπόν βλέπουμε σημαντικά τα αποτελέσματα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό που θα μπορούσαμε και σήμερα να έχουμε υπόψη μας είναι η σημασία του εθνικισμού, του επιθετικού εθνικισμού, ο οποίος εμφορούσε, από τον οποίο μάλλον εμφορούνταν οι λαοί της Ευρώπης στην εποχή εκείνη και γι' αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό στήριξαν τις πρώτες φάσεις του πολέμου. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του πολέμου, υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν ακράδαντα ότι έκαναν το καθήκον τους και δεν μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο. Σταδιακά διαμορφώθηκε η γνώμη ότι ήταν ένας άσκοπος πόλεμος. Άρα λοιπόν ο εθνικισμός, όταν έχει αυτή τη μορφή, όταν έχει τη μορφή λοιπόν της επιθετικότητας και του ανταγωνισμού, μπορεί να αποβεί ολέθριος, διότι ακόμη μία κυριαρχία του εθνικισμού είναι και η επικράτηση του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη με τα γνωστά ολέθρια και τραγικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν η δικιά μας προσέγγιση πρέπει να είναι η έμφαση στον πατριωτισμό, στην ευγενή άμυλα δηλαδή, στην διεθνή συνεργασία, παρά σε μια επιθετική αντιμετώπιση των άλλων μελών της διεθνούς κοινωνίας. Εδώ θα ολοκληρώσω, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, νομίζω μακρηγόρησα, είναι ένα από τα αντικείμενα που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε άμα πάρω φορά, δύσκολα να σταματήσω. Θα ήθελα να τελειώσω με την προβολή ορισμένων εικόνων που αφορούν την πολεμική προσπάθεια και το μέτωπο, αν δεν έχετε κουραστεί και μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε, τις οποίες με τη βοήθεια του κυρίου θα σας δείξω άμεσα. Εδώ προφανώς βλέπουμε το μέγεθος των κλιμάτων του πυροβολικού. Πόσο μεγάλα ήταν, θα δούμε και μεγαλύτερα αργότερα. Και οι ποσότητες που είναι απαραίτητες, θα επισημάνω το κράνος, ήταν μια μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη. Στη διάρκεια του 16 εισήχθη και χρησιμοποιείται από τους Βρετανούς. Μετά τη χρήση, την έναρξη χρήσης αυτού του κράνους, έχουμε μείωση των τραυμάτων κεφαλής κατά 70%. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις συνθήκες, πώς μεταφέρουν τον τραυματία. Βλέπουμε τη λάσπη, μέχρι το γόνατο η λάσπη στο μέτωπο. Εδώ βλέπουμε τα άρματα μάχης, τα οποία σύν της άλλης έχουν και δεμάτια με ξύλα που μεταφέρουν μπροστά και αυτά τα ρίχνουν όταν πλησιάζουν στα χαρακώματα για να περάσουν από πάνω. Μια αρκετά επιτυχημένη τακτική. Εδώ βλέπουμε ένα είδος καμουφλάζ που θεωρούνταν επιτυχημένο την εποχή εκείνη για να μπερδεύει τα υποβρύχια και να μην τορπιλίζουν τα πολεμικά. Εδώ βλέπουμε ένα ατύχημα το οποίο είχε ευτυχή κατάληξη. Προφανώς βλέπουμε έζησε ο πιλότος και κατεβαίνει σιγά σιγά από το δέντρο. Εδώ βλέπουμε το πλήθος των βλημάτων που χρησιμοποιούν των πυρομαχικών. Βλέπετε εδώ αυτή τη θάλασσα των καλύκων. Εδώ βλέπουμε ένα κρατήρα και βλέπουμε την γύρω περιοχή. Σε τι αποτέλεσμα είχε για τους διάφορους οικισμούς και κατοικούμενες περιοχές ο πόλεμος. Θα σας πω εδώ ότι η πόλη του Ύπρ, στην οποία σήμερα υπάρχει και ένα εξαιρετικό μουσείο που συντηρούν οι Άγγλοι για τον πόλεμο των χαρακομμάτων, όταν τελείωσε ο πόλεμος, ήταν μια ανθούσα πόλη 60.000 κατοίκων με ωραία κτίρια κλπ. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, μπορούσε κανείς να δει όλη την έκταση της πόλεως μόνο ανεβασμένος πάνω σε ένα άλογο. Από το ύψος του αλόγου έβλεπε όλον τον ορίζοντα της πόλης. Εδώ βλέπουμε ένα αμερικάνικο πολεμικό με μια ενδιαφέρουσα ειδική παράταξη του πληρώματος. Εδώ βλέπουμε ένα μάλλον αμερικάνικο υποβρύχιο, δεν είναι νομίζω γερμανικό, αλλά βλέπουμε αρχικά τα υποβρύχια ήταν μάλλον ασθενή σκάφη και ευπρόσβλητα. Αλλά μετά το 1917 έχουμε τεχνολογίες εξελίξεις που τα κάνουν εξαιρετικά αποτελεσματικά και αντιληπτικά. Εδώ έχουμε το εσωτερικό ενός υποβρυχίου, βλέπουμε πόσο πολύπλοκη είναι τα διάφορα συστήματα εκεί. Υπάρχει σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα μέχρι την εποχή εκείνη. Εδώ βλέπουμε ακόμη ένα πολεμικό πλοίο με την ίδια λίγο πολύ το ίδιο καμουφλάζ. Εδώ βλέπουμε ένα αεροπλάνο το οποίο είναι αρκετά εξελιγμένο το κινητήριο και βλέπουμε μια μεγάλη βόμβα από κάτω. Άρα πλέον είχε τη δυνατότητα σοβαρών βομβαρδισμών. Εδώ βλέπουμε την παρέλαση το γιορτασμό της ειρήνης στην Νέα Υόρκη προφανώς.
Και εδώ βλέπουμε μια εικόνα που έχει καπηλευθεί, ας πούμε, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ενώ το φιλί αυτό, από ό,τι βλέπετε, προέρχεται από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Απλώς δεν έχει διαδεθεί αυτή η εικόνα αρκετά. Εδώ βλέπουμε τις ζωές στα κατακόμματα. Και εδώ βλέπουμε τους εστεμένους της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και τον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος από δεξιά είναι δεύτερος, με το μουστάκι, τον Κάιζερ, τον βασιλιά της Γερμανίας, τον Τσάρο της Ρωσίας, τον βασιλιά της Ισπανίας, διάφορους άλλους, τον βασιλιά της Βουλγαρίας, τον βλέπετε δεύτερον από αριστερά. Οι περισσότεροι από αυτούς χάσαν τον θρόνο, βέβαια. Η βασιλεία ως πολίτευμα κατέρευσε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ έχουμε το φλογοβόλο, που ήταν επίσης ένα όπλο που εφευρέθηκε το 1914, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια του πολέμου. Εδώ βλέπουμε ένα μηχάνημα μυστήριο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας πρόγονος του ραντάρ. Είναι ευαίσθητα μικρόφωνα, τα οποία προσπαθούν να κατευθύνουν για να αντιληφθούν εάν έρχονται αεροπλάνα από το θόρυβο των μηχανών. Το οποίο είναι αμερικάνικη πατέντα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκε ποτέ στον πόλεμο, αλλά ήταν μια επινόηση που δείχνει και την πρόοδο της τεχνολογίας. Εδώ βλέπουμε θωρακισμένα τρένα, τα οποία λόγω των αποστάσεων χρησιμοποιούνταν ευρύτατα στο ανατολικό μέτωπο. Θωρακισμένα τρένα τα οποία μετακινούνταν για να καλύψουν την προέλαση των στρατιωτικών τμήματων. Θα δούμε στην επόμενη φωτογραφία πώς ήταν μέσα. Βλέπετε. Αυτό είναι ένα βαγόνι και από μέσα αυτά τα πολυβόλα. Η μέγιστη της Κυπηρός, φανταστείτε να είστε εκεί μέσα τον αντίλαλο και τον ήχο. Αλλά νομίζω αυτά δεν παίζουν σημαντικό ρόλο την εποχή. Εδώ βλέπουμε παραγωγή προφανώς ηλεκτρικής ενέργειας και πίσω ασύρματο. Βλέπουμε το μέγεθος του ασύρματος. Έχουμε και μια βενζινομηχανή, αλλά προτιμούν βέβαια, που είναι λιγότερο δαπανηρή, τους ποδηλάτες. Εδώ έχουμε μοτοσυκλέτα, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση. Έχουμε και μοτοσυκλέτες με πολυβόλα στο διπλανό, που τους συνοδεύει το καροτσάκι. Ναι. Εδώ βλέπουμε το μέγεθος του βλήματος πυροβολικού. Βλέπετε τον Γερμανό στρατιώτη δίπλα, πόσο μεγαλύτερη ήταν η οδύνα. Κανόνια που κινούνται πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Εδώ βλέπουμε το επόμενο, μια μορφή καμουφλάζ για να μπορέσουν να βλέπουν απέναντι τι γίνεται στις γραμμές του αντιπάλου. Μέσα από το δέντρο μπαίνει δηλαδή κάποιος ο οποίος κοιτάει και να δει τι γίνεται απέναντι, διότι αν έβγαινε ο ίδιος, η ζωή της θα ήταν μερικά δευτερόλεπτα. Χωρίς κάλυψη δηλαδή. Εδώ ένα μηχάνημα που σκάφει χαρακόμματα. Ελάχιστα υπήρχαν, κυρίως τα χαρακόμματα σκάφηκαν από τους οπλούς με τα χέρια. Εδώ έχουμε την κύρια μορφή επικοινωνίας που είναι το τηλέφωνο, όπως βλέπετε, και την ομάδα που το μετακινεί. Εδώ έχουμε γερμανικό αρμαμάχης, ελάχιστα γερμανικά αρμαμάχης, αναποτελεσματικά. Οι Γερμανοί δεν εκμεταλλεύτηκαν, δεν αξιοποίησαν την ιδέα και βεβαίως αυτή έχασε. Εδώ βλέπουμε έχουμε ένα ψόφιο ζώο και από μέσα τον στρατιώτη, ο οποίος χρησιμοποιεί ως κάλυψη για να παρακολουθήσει τις κινήσεις του αντιπάλου. Εδώ έχουμε τις γυναίκες στα εργοστάσια. Οι γυναίκες στην κατασκευή πολεμικού υλικού. Οι γυναίκες στους οξυγόνους πολιτές. Που είναι αυτό που σας είπα, η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία ενισχύει τα επιχειρήματά τους και όσον αφορά την κοινωνική τους θέση και όσον αφορά τελικά την παραχώρηση του δικαιώματος ψήφου. Εδώ βλέπουμε πώς έχουν κολλήσει τα άρματα μάχης εξαιτίας του εδάφους που είναι άθλια, από ό,τι βλέπετε. Εδώ βλέπουμε μικρά γαλλικά άρματα μάχης, τα οποία είχαν επίσης κάποιο ρόλο. Νομίζω όμως ότι τα άλλα ήταν τα κυριότερα και τα πιο σημαντικά. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον κατασκεύασμα που είναι ο κύριος αυτός είναι αεροπόρος και με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι σαν ηλεκτρική κουβέρτα. Να ζεσταθεί για να αντιμετωπίσει τις πολικές θερμοκρασίες στο ύψος το οποίο θα πετάξει. Εδώ βλέπουμε τη χρήση των μηχανοκινήτων μέσων για τη μετακίνηση του στρατού, τον πολυβόλο στη μοτοσυκλέτα. Εδώ έχουμε ένα αντιαεροπορικό όχημα, το οποίο έχουν καταστρέψει και συλλάβει οι Γερμανοί. Είναι ένα βρετανικό αντιαεροπορικό όχημα, αναπτύσσει τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των νέων απειλών, όπως είναι τα αεροπλάνα, που συνεχώς γίνονται και πιο αποτελεσματικά. Ναι. Ασφυξιογόνες μάσκες, τελευταίες τεχνολογίες, δεν ξέρω καν αν χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο, αμερικανικού τύπου. Αλλά από την αρχή σχεδόν έχουμε αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των πολεμικών αερίων, γι' αυτό και δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Εδώ είναι πώς χρησιμοποιείται, πώς εκτοξεύονται τα πολεμικά αερία. Οι σωλήνες αυτοί εκεί βάζουν το βλήμα αυτό και αυτό είναι βλήμα πολεμικό αερίου. Και εδώ είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω από όλα αυτά που είδαμε, μεγάλες φωτογραφικές ομάδες, οι οποίες παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο. Κατά ανάγκη, δεν είναι κατά ανάγκη, δεν συμμετέχουν στη διάρκεια των επιχειρήσεων, είτε γιατί δεν έχουν τα μέσα, είτε διότι η ζωή τους απαιτείται. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν γυρίζουν από μια
επιχείρηση οι στρατιώτες, τους βάζουν να την επαναλάβουν, μία μάχη, μία επέλαση κλπ. Για να την φωτογραφήσουν. Άρα, ορισμένες ας πούμε σκηνές δράσεις που βλέπουμε δεν είναι αυθεντικές, αλλά είναι αναπαραγωγή αυτό που λένε κατόπιν εορτής. Εδώ με τα χαρακώματα, το σειρματόπλευμα που ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος να σταματήσει τον αντίπαλο. Και εδώ βλέπουμε ένα ιταλικό αυτοκινούμενο πυροβόλο. Έτσι, δεν ξέρω πώς θα κατασκευάστηκαν και πόσο μακριά πήγαινε αυτό το πράγμα, αλλά βλέπουμε την προσπάθεια που ξεκινάει το κίνητο από εκεί για την κατασκευή αυτοκινούμενων πυροβόλων μεγάλης ισχύως. Και εδώ βλέπουμε κάτι επίσης που αναφέρεται στα πλαίσια της τεχνολογικής εξέλιξης, μια φορητή ακτινολογική μονάδα που χρησιμοποιούταν στο μέτωπο. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να είμαι αρκετά σαφής και...